Καλημέρα, μαράκι μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μαρία, ζούμε στην παρέα μας και σήμερα θα μας μάθει πώς να βγάζουμε τον αριθμό του προσωπικού μας έτους, ο καθένας από εσάς ξεχωριστά, έτσι ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε και τις προβλέψεις του Δεκεμβρίου και μέσα από την αριθμολογία να σας βοηθήσουν. Τέλεια, τα είπες τέλεια, γιατί αυτός ο αριθμός μας αφορά όλους, ανεξάρτητα σε ποια γενέθλια κατηγορία ανήκουμε, το ζωδιό μας δηλαδή, ή το τι αριθμό έχουμε. Θα συγκεντρώσουμε γενικά όλες τις τάσεις για να πάρουμε ένα καρμικό, ενεργειακό, συμπαντικό μήνυμα για το μήνα που ακολουθεί. Άρα, ανάλογα με τη χρονολογία που γεννηθεί κάποιος, έχει διαφορετικό αριθμό έτους. Ακριβώς. Έχει να κάνει με τα γενέθλιά μας, Κατερίνα, που είναι η προσωπική μας πρωτοχρονιά. Ωραία. Και πώς γίνεται λοιπόν ο αριθμός του προσωπικού μας έτους? Ωραία. Πώς βγαίνει? Να σας το δείξω. Θέλετε. Ωραία. Να σε χρησιμοποιήσω πάλι σαν παράδειγμα. Ναι, πρώτη Πέμπτη του 1985. Πρώτη Πέμπτη, λοιπόν. Δεν κρύβω ηλικίες, το ξέρουν όλοι για μένα. Θα σας μάθω. Τα λέει, δεν φοβάται. Κατιέν Οφίσελ 85. Πρώτη Πέμπτη. Δεν μας αφορά λοιπόν εδώ το έτος, αλλά θα βάλουμε το τρέχον έτος. Ένας μήνας, παιδιά, έμεινα, κάντε υπομονή. 1 και 5, 6 και 2, 8 και 2, 10. Λοιπόν, Μαρία μου, επειδή δεν λειτουργεί ο μαρκαδόρος, να πάρουμε ένα καινούργιο μαρκαδόρο, παιδιά. Ωραία. Δεν έχει κάτι. Πρώτη, πέμπτου, αντικαθιστούμε το έτος που γεννηθήκαμε με το τρέχον έτος. Θα το πατήσω καλύτερα. Το βλέπουμε όλοι. Α, ουσιαστικά, αν έχω γεννηθεί 1η Μαΐου το 85, αλλάζω το 85 και βάζω το 2020, που είναι το τρέχον έτος. Για να δούμε το τρέχον έτος κάθε χρονιά. Αυτό στο 21 θα αυτός... πάμε. Ωραία. Αλλά λέμε το Δεκέμβριο τώρα. Λέμε το Δεκέμβριο. Το 21, το 2021, η Κατερίνα θα έχει άλλο προσωπικό αριθμό. Ωραία. Πάμε για το φετινό, θα λοιπόν. Θα είναι η χρονιά σου. Ή θα πάρεις όλο το πακέτο ή θα φας πακέτο. Αυτό θα εξαρτηθεί. Ωραία, πάμε για το φετινό. Θα το πάρω το πακέτο. Εγώ δεν αγχώνομαι γι' αυτά. Να δεν σε φοβάμαι. Πρώτη Πέμπτη αριθμός του 20. Άρα το φετινό ποιο είναι το δικό μου? Είναι 1 και 5, 6. Το 1. Το 1. Μάλιστα. Το 1. Πάμε λοιπόν να δούμε τα προσωπικά έτη που είναι από το 1 έως το 9. Ωραία. Τι επιφυλάσσει ο Δεκέμβριος. Άρα όλοι θα βγάλει τον προσωπικό σας αριθμό. Ακριβώς. Και θα έχετε αριθμό από το 1 μέχρι το 9. Το 9. Παραδείγματος χάρη. Βλέπετε εδώ στο παράδειγμα, 17 12 του 78 όποιος θα γεννηθεί. Άρα, 17 και 12, 29, τα βλέπετε όλα εδώ, όλα αυτά βγαίνουν 15, 1 και 5, 6, 6. Το δικό μου, ας πούμε, βγαίνει 1 και 5, 6, 4, 10, άρα το 1. Το πολύ 1. Ωραία. Λοιπόν, προσωπικό έτος 1, ξεκινάω με σένα. Ωραία. Είναι ένας μήνας καλών προοπτικών. Αλήθεια, ο ερωτικός τομέας είναι κάπως σε αδράνεια, γιατί δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα σε επαγγελματικά. Όλες, ο ερωτικός είναι σε αδράνεια, ακούω. Σε όλους, Μαρία μου, είμαστε αδρανείς. Θα δώσει έμφαση τομέα περισσότερο στα επαγγελματικά, καλά θα κάνει. Αυτό όλοι όσοι είστε επαγγελματίες ελεύθεροι, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, θέλω να ρισκάρετε και να επενδύσετε μόνο στις πρώτες 3 εβδομάδες, αποφύγετε εντελώς τις τελευταίες 7. Να θυμάστε ότι οι κινήσεις που θα κάνετε το Δεκέμβριο θα σας ακολουθήσουν, Κατερίνα μου, τους επόμενους μήνες του 2021. Άρα είναι σημαντικός ο Δεκέμβριος για μένα. Πάρα πολύ. Θετικός. Θετικός. Ωραία. Εφόσον ξέρεις τι θέλεις πώς και δώσεις έμφαση κυρίως στα επαγγελματικά, γιατί αυτά ευνοούνται κατά πολύ, όλα θα πάνε κατευχήν. Πολύ ωραία. Πάμε στο προσωπικό έτος 2. Ακόμα και αν νιώθετε ότι ήρθε η ώρα για αλλαγές, εγώ σας συμβουλεύω ακριβώς το αντιστρόφως ανάλογο. Να είστε συνετοί. Για σας ο μήνας ξεκινά στις 21 12, που σημαίνει θα δώσετε έμφαση σε άλλες προτεραιότητες. Αυτές οι αλλαγές θα εμποδιστούν αν δεν με ακούσετε. Mm-hmm. Εκμεταλλευτείτε όμως το πρώτο 15ήμερο να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση, να δώσετε έμφαση στην υγεία σας, κάντε και ένα check-up. Αριθμός προσωπικού έτους 3. Το 3 στον ερωτικό τομέα δεν ευνοείται καθόλου, ούτε αν είστε δεσμευμένοι, ούτε αδέσμευτοι. Θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ, γιατί ακόμα και αν κάνετε γνωριμία δεν θα έχει διάρκεια. Τι θα κάνετε εσείς τώρα? Θα δώσετε έμφαση στα διαστήματα που προτείνω. 1η 12 έως 8 και 24η 12 έως 31, εκεί θα δώσετε τα πάντα όλα. Θα είστε σε καλύτερη φυσική κατάσταση, εκεί να επενδύσετε το χρόνο σας, την ενέργειά σας και όλα θα πάνε κατευχήν. Αριθμός προσωπικού έτους 4. Εσείς πάλι κρατήστε το στόμα σας κλειστό. Wow. Δεν είναι ανάγκη να τα λένε, να τα λέμε όλα σε όλους. Ποιος έχει 4, να μην του λέμε πολλά-πολλά, να τα κρατάμε. Γιατί είναι τόσο τυχερός μήνας για εσάς. Θα δείτε ότι οι άνθρωποι θα σας στηρίξουν, ερωτικές επανασυνδέσεις, σχέσεις που κλονίστηκαν στη διάρκεια Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, θα αποκατασταθούν. Εσείς θα πάτε καλά. Από τις 21-12 και μετά θα με θυμηθείτε.
Τώρα που να προσέξετε λίγο στα οικονομικά σας, από την πρώτη κιόλας μέρα του μήνα έως τις 7 και από 24 έως 31. Μάλιστα. Και πρόσεξε εδώ να δώσω μία λεπτομέρεια. Μακριά σε επαγγελματικές προτάσεις που σας υπόσχονται σε σύντομο χρονικό διάστημα χρήμα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό πλαίσιο. Οπότε το 4 θέλει μεγαλύτερη προσοχή. Θέλει προσοχή γιατί ενώ έχει εύνοια κρίμα είναι να την κάψει. Μιλάμε πάντα για το Δεκέμβριο. Ακριβώς. Αριθμός προσωπικού έτος 5. Οι αριθμοί θα είναι σύμμαχοί σας μετά τις 21. Και για σας ο μήνας ξεκινάει από τις 21 12. Θα πείτε όχι σε ρίσκα παντός πάσης φύσεως. Δηλαδή, είτε αφορούν οικονομικά, επαγγελματικά, οικογενειακά, τίποτα. Προσοχή. Οι αδέσμευτοι και δεσμευμένοι θα τα βρουν μια χαρά στον έρωτα. Προσέξτε όμως την υγεία σας και γενικά τη φυσική σας κατάσταση τις πρώτες 15 ημέρες. Προσωπικό έτος 6. Ωραία. Αλλαγές δρομολογούνται. Ο Δεκέμβριος σας αβαντάρει περισσότερο το δεύτερο δεκαπενθήμερο. Οι τελευταίες 7 ημέρες εσείς έχετε να πάρετε χρήμα. Επιστροφές χρημάτων, δανεικά δεν θα είναι αγύριστα. Ό,τι σας οφείλετε θα το πάρετε και θα είσαστε και χαρούμενοι πολύ. Αριθμός προσωπικού έτος 7, τι να πω για εσάς, εξαιρετικός μήνας. Ό,τι και να κάνετε θα τα καταφέρετε. Δώστε έμφαση και προσοχή από την πρώτη κιόλας μέρα του μήνα έως τις 12, 12 και από τις 23 έως τις 31. Νέες αλλαγές, αλλά όχι ξεκινήματα. Από τη θεωρία στην πράξη θα περάσετε το τελευταίο διάστημα και πιστέψτε με, σας το υπόσχομαι, δεσμεύομαι, κρατάω τις υποσχέσεις μου, θα μπείτε στο 2021 με άλλον αέρα, Κατερίνα. Εσύ ποιος είσαι? Εγώ έχω προσωπικό έτος 6. Μάλιστα. Και γι' αυτό είμαι και τόσο χαρούμενη. Μάλιστα. Γιατί αυτή η δύσκολη χρονιά, αν εξαίρεσω το γάμο μου, ήταν μια δύσκολη χρονιά. Λίγο και εδώ να σας πω, να σου πω κάτι. Το 2020, για να λύσουμε κάποιες απορίες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ και το τι αριθμό έχει ένα έτος. Το 2020, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει τον αριθμό 2. Τι είναι ο αριθμός 2? Της υπομονής. Μας δίδαξε υπομονή, πίστη στον εαυτό μου, στους άλλους. Και είναι και 4, που σημαίνει υπέρμετρη λογή, Κατερίνα. Για να συνεχίσουμε, τα παιδιά έχουν 9 και οι 2, και έτσι ήθελα και ο Γρηγόρης. Δύσκολο. Πάμε στο 8. Πάμε στο 8. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κυρία. Εσύ που είσαι και διπλός αριθμός θα προσέχεις περισσότερο. Αριθμός προσωπικού έτους 8. Είναι ένας μήνας που υπόσχεται πολλά στον επαγγελματικό τομέα. Είναι μήνας ευκαιριών. Θέλω οπωσδήποτε να εκμεταλλευτείτε τα διαστήματα από 1 Δεκεμβρίου έως και 9 και από 17-12 έως 31. Όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, που πλήττεται αυτός ο τομέας, η αλήθεια είναι, αξιοποιήστε την εύνοια των αριθμών από την πρώτη κιόλας μέρα έως τις 7 και το τελευταίο δεκαπενθήμερο. Διαπραγματεύεστε με καλύτερη επικοινωνία. Ερωτικά μια χαρά θα τα πάτε, ακόμα και οι αδέσμευτοι θα βρείτε άνθρωπο σωστό. Κυνηγήστε και την τύχη σας από 1 έως 7 δωδεκάτου και από 19 έως και 31. Οι δεσμευμένοι, να το πω και αυτό Κατερίνα, που έχετε προσωπικό έτος 8, αναμένετε να έχετε μια κρίση στη σχέση, θα είναι παροδική, 14 δωδεκάτου έως και 21. Μια ένταση θα υπάρξει, όμως σε γενικές γραμμές ο Δεκέμβριος είναι ένας καλός μήνας. Πάμε στο δύσκολο, η αλήθεια είναι, αριθμό προσωπικού έτος. Μια χαρά. Κρίση σχέση. Παροδική. 14 με 21 όμως. Η Κατερίνα όμως είναι ευέλικτος αριθμός. Είναι 11, θα το είναι και 2. Θα το είναι λογική, ξέρει να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες, θα δώσει έμφαση στη δουλειά της στην παρούσα φάση. Οι σχέσεις θέλουν δουλειά, είναι εθελοντικές. Θα του διδάξει υπομονή. Δεν τη φοβάμαι την Κατερίνα καινούργια. Ούτε εγώ. Έτσι και ούτε με ακούσει. Ούτε φοβάται. Και ευθυγραμμίσει λίγο την ενέργειά της. Εγώ το έχω δηλώσει. Στο γάμο της θα είμαι εκεί. Νομίζω ότι αυτό το λέει όλα. Μου έχει πει θα παντευτώ και θα κάνω και δύο παιδιά. Με αλήθεια. Με τον Φιλιππό, αυτό είναι. Απλά. Το δεν μας νοιάζει. Τα ενίκο μη ενδύμω, Κατερίνα. Ναι, νομίζω ναι, αλλά έχει πει τα δικά μου η Μαρία. Δεν έχει δουλέψει. Δεν έχω συνυπολογίσει. Έχει δουλέψει τον κορονοϊό μου. Μία συνεδρία. Να δουλέψουμε και με την από εκεί πλευρά. Η φιλανθρωπία ξεκινάει από το σπίτι. Το δικό μου κορίτσι. Εγώ είμαι 35. Λέει σε δύο χρόνια θα κάνω. Θα προλάβω, θα βρω άλλον, θα χωρίσω. Όχι, πε. Ακού τι γίνεται. Μην γίνεσαι τόσο αποκαλυπτικό. Άλλον χτυπά ξύλο. Δεν θα βρω άλλον καλέ. Στο φτερό θα παντρευτεί και κάνει παιδί. Είμαι τέλεια. Αυτή είναι πρόβλεψη κουντάρα. Σχολή κουντάρα. Ένα νόμισμα δεν έχει δύο όψεις όπως πιστεύετε όλοι. Είναι και το γύρω-γύρω. Όποιος είναι έξυπνος θα εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες. Μωράκι μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε και στο 9 που είναι το δικό σου. Να δούμε πώς χωρίσεις εσύ.
Ευχαριστώ και το παιδί. Μήπως κάνεις κι άλλο παιδί. Θα το πω με το χαμόγελο. Οι δυσκολίες για εσάς, πώς ξέρουμε, δεν λένε να τελειώσουν. Αυτές αφορούν και στα επαγγελματικά και στα οικονομικά. Από πότε? Από αύριο, 1η έως 21. Εκτιμώ όμως το πιο δύσκολο κομμάτι, το πιο δύσκολο πακέτο είναι το πρώτο 15ήμερο. Να είστε έτοιμοι, επιφυλακτικοί με ανθρώπους που γνωρίσατε πρόσφατα, να το πω και αυτό, ιδιαίτερα το διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. Τα οικονομικά σας στέλνουν πολύ συνετή διαχείριση, ειδικά αυτές τις πρώτες 20-21 μέρες. Ξέρεις όμως, οι αριθμοί θα σας επιτρέψουν να βάλετε σε τάξη και σειρά και τα οικονομικά και τα επαγγελματικά. Θα μπείτε πιο όρημοι, πιο αποφασισμένοι και κατασταλαγμένοι στην καινούργια χρονιά. Οι δεσμευμένοι μια χαρά θα είστε στις σχέσεις σας. Θαύμα. Ό,τι και αν προκύψει το ξεπερνάτε. Οι αδέσμευτοι ενδέχεται να διακατέχεστε από ένα άκρατο, θα έλεγα, ενθουσιασμό. Αυτά μας φάγανε. Αφήστε την ερωτική σας διάθεση, κυρία Χρύσλα, να ανθίσει το επόμενο έτος. Θα σας παντρέψουμε και εσάς. Και όλα θα πάνε κατευχήν. Θα είναι πιο ελπιδοφόρο. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση. Ωραία, μας τα είπες. Ένα ρεζουμέ. Ο Δεκέμβριος, δηλαδή, σε ποιους αριθμούς θα είναι θετικός πολύ και ποιοι θέλουν προσοχή αριθμοί? Θετικός ήταν για το ένα. Αν αναφέρεσαι στο τι αριθμό χαρακτήρα έχουμε, είναι ανεξάρτητο. Στο προσωπικό. Στο προσωπικό έτος μια χαρά τα είπαμε και για το 1 και για το 6 και για το 4 και για το 7 και για το 8. Οι υπόλοιποι, γιατί μιλάμε πάντα για τις γενικές τάσεις. Ένα προφίλ αριθμολογικό σωστά, γι' αυτό με διαφοροποιεί από ό,τι άλλο κυκλοφορεί. Ωραία. Άρα προσοχή στο 2, στο 3, στο 5 και το 9. Να πω κάτι. Θέλω οτιδήποτε σας δυσκολεύει, που είναι πανεύκολα, νομίζω ότι το έχετε κάνει όλοι γιατί σας αρέσει πολύ αυτή η στήλη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μαρία μέσα από τη σελίδα της στο Instagram ή μέσα από το Facebook. Μαρία Ζώη, βλέπετε τα πάντα από τη σελίδα της και αν κάτι δεν έχετε προλάβει, μπορείτε να ξαναμπείτε στο On Demand, στο Open, για να δείτε πώς βγαίνει και ο προσωπικός αριθμός. Βλέπετε τα πάντα το Facebook, το Instagram της Μαρίας, τα εξηγεί όλα αναλυτικά και υπάρχουν καθημερινά οι εκπομπές μας για να τα δείτε. Κατερίνα μου, εύχομαι πραγματικά καλή δύναμη και συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω πάρα πολύ σε σένα. Το 21 θα είναι θετικό για μένα επαγγελματικά ή και προσωπικά? Κοίταξε να δεις. Είναι μια χρονιά ευέλικτη. Θα πάρεις το αίμα σου, ακούγεται λίγο... Όχι, μια χαρά είναι. Θα πάρεις το αίμα σου πίσω. Για μένα η δικαίωση και η αναγνώριση δρομολογείται. Ναι. Θέλω να με ακούσεις. Έχω ήδη ετοιμάσει ως δώρο για σένα το γενέθλιο χάρτη σου. Θέλω να με ακούσεις σε κάποια σημεία. Ναι. Εσύ δεν έχεις θέμα αριθμολογικό. Μια χαρά τα λένε οι αριθμοί. Έχεις ενεργειακό. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Βεβαίως. Για σένα πιο σημαντικό είναι το προσωπικό ή το επαγγελματικό? Στην παρούσα φάση. Ναι, βέβαια. Τα επαγγελματικά μου πηγαίνουν πολύ καλά και τα προσωπικά μου θα σου λέγω ότι στη φάση που είμαι στα 35 μου, προσωπικά. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το σωστό. Είναι πολύ σωστό. Άρα μπορούν να συνδυαστούν και τα δύο. Ναι. Έχει την ευελιξία. Βέβαια, αν ήμουν χωρίς δουλειά, μπορεί να έλεγα, ξέρεις, παιδιά. Το επαγγελματικό. Παιδιά, παιδιά, κάτι λείπει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο θα τα πούμε. Τι είπαμε εδώ.